Ξεκίνησαν χθες οι αυτοψίες της περιφέρειας Κρήτης για την εκτίμηση των ζημιών στις επιχειρήσεις από τους σεισμούς της 27ης Σεπτεμβρίου, πάντα μιλώντας για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, και ότι υπάρχει και αυτή η πρόταση για την μετεγκατάσταση των πληγισών επιχειρήσεων του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος σε ένα προσωρινό ενίο χώρο τύπου, ας πούμε, εμπορικού κέντρου, έτσι ώστε να μπορέσει να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα στην ευρύτερη περιοχή. Είναι μια πρόταση του Επιμελητηρίου, αναφέρεται σε επιστολή που έχει σταλεί προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης, Επενδύσεων. Καλημέρα κύριε Λιφιεράκη, τι κάνετε? Καλημέρα, καλά εσείς? Να ακούσουμε λίγο πιο αναλυτικά τα πράγματα βάσει της δικής σας της σκέψης και της πρότασης που έχετε καταθέσει. Ναι, κοιτάξτε, προέκυψε από η συζήτηση που είχαμε και με τους επιχειρηματίες εκεί της περιοχής, ότι αυτό το πρόβλημα το οποίο θα καθυστερήσει πολύ να το αντιμετωπίσουμε είναι η οριστική αποκατάσταση, και στο διάστημα αυτό κάπου πρέπει να δραστηριοποιηθούν και αυτοί. Και από εκεί ξεκινήσαμε, πέφτοντας στο τραπέζι και μία λύση έτσι για κάποια μεγάλα κίνητα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, τα οποία είναι χρησιμοποιητά αυτή την περίοδο, να διερευνηθούν και να συμφωνήσει και ο Δήμος να παραχωρήσει έτσι κάποιο χώρο ελεύθερο για να μπορέσουν έτσι να μπουν προκατασκευασμένοι οικίσκοι, θα έλεγα. Δεν μιλάμε για πολύ μεγάλες για χώρους, στο να μπορέσουν έτσι να δραστηριοποιηθούν αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να έχουν στέγη επαγγελματική. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν μπορούν να έχουν επαγγελματική στέγη. Κοιτάξτε, οι επιχειρήσεις είναι αρκετές, είναι πάρα πολλές. Ορισμένες μπορούν να αποκατασταθούν γρήγορα, εύκολα θα έλεγα, άλλες όμως όχι, και είτε θα χρειαστούν να μεταγκατασταθούν πλήρως, είτε οι εργασίες που θα κάνουν θα τραβήξουν σε χρόνο. Αυτές οι 200, ένα λεπτό μόνο. Αυτές οι 250 επιχειρήσεις που αναφέρετε στην επιστολή και στο δελτίο που έχει σταλεί προς όλους εμάς, είναι οι επιχειρηματίες, επιχειρήσεις που δεν έχουν αυτή την ώρα την δυνατότητα να ανοίξουν, ή δηλαδή ακριβώς, θέλω να πω, είναι πολύ περισσότερες, ή μένετε σε αυτές τις 250 που έχουν μεγάλο πρόβλημα? Αυτές οι οποίες έχουν το πρόβλημα, δηλαδή δεν θα λειτουργήσουν άμεσα. Οπότε είναι μία κάποια λύση και αυτή, να σας πω δηλαδή. Το θέμα όμως είναι πάλι να το αποφασίσουν οι ίδιοι. Εμείς τους είπαμε να δηλαδή το δέχτηκαν αυτό το πράγμα, απλώς έτσι να καταγράψουν γιατί πλήθος, γιατί αριθμό επιχειρήσεων μιλάμε, οι οποίοι θέλουν να το κάνουν αυτό έτσι και μπορούν να το κάνουν, γιατί δεν ενδείκνυται για όλες τις επιχειρήσεις. Κάποιες άλλες δεν μπορούν να μεταφερθούν σε αυτά τους οικίσκους. Έτσι, και από εκεί και πέρα να τεθεί ένα σχέδιο στο πώς μπορούμε έτσι να το υλοποιήσουμε. Μάλιστα. Μακάρι να γίνει αυτό, γιατί ούτως ή άλλως χρειάζεται η οικονομική στήριξη η περιοχή, και τη χρειάζονται και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, και επιθυμούν ακριβώς και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες να πάρουν την ζωή στα δικά τους τα χέρια, αντί να περιμένουν ενδεχόμενα κάποιες αρρωγές, να περιμένουν κάποια βοήθεια, να περιμένουν από κάποιους εράνους. Θέλουν να ξαναμπούν στην ενεργό δράση. Έτσι. Αυτό είναι που θα τους φέρει, ας πούμε, έτσι μέσα και στην ομαλή, θα έλεγα έτσι, επανένταξη της όλης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από το σεισμό, λαμβάνοντας υπόψη και τις προηγούμενες οικονομικές έτσι συγκυρίες και COVID που είχαμε περάσει τα τελευταία χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι άλλο ένα τέτοιο πρόβλημα να προστίθεται, το οποίο θεωρώ είναι το μεγαλύτερο από άποψη έτσι εντάσεως και καταστροφής, έτσι, είναι αυτό το τελευταίο. Έτσι, για τους, σωστά, γιατί και το να έρθει η αποκατάσταση στην περιοχή ή στα κτίσματα θέλει ένα χρόνο μπροστά της. Η περίφημη γραφειοκρατία, ανθρώπινο έργο, έχει το δικό της το ρυθμό. Δεν μπορούμε τα ίδια μας
τα λάθη ουσιαστικά να διορθώσουμε και να αντιμετωπίσουμε, κύριε Αλιφχεράκη. Είναι πολλά τα κτίρια τα οποία πρέπει να αποκατασταθούν, είναι πολλά τα κτίρια τα οποία θα πρέπει να κατεδαφιστούν. Δηλαδή, στον κεντρικό δρόμο ή στους κεντρικούς δρόμους του Αρκαλοχωρίου, βλέπεις ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Πας να κάνεις τη βόλτα σου, πας εκεί να δεις τι ακριβώς γίνεται και βλέπεις ότι υπάρχει θέμα. Τελείωσε. Ακριβώς. Και είναι και δύσκολο, όπως λέτε και εσείς, να αποκατασταθεί λόγω γραφειοκρατίας, προσέξτε. Βέβαια. Όλη αυτή η διαδικασία που δεν ξέρεις πόσο χρόνο θα σου πάρει. Αν θα σου πάει μέχρι το τέλος του χρόνου ή αν θα σου βγάλει, ας πούμε, μέχρι το χρόνο την άνοιξη. Είναι θέματα τα οποία τρέχουν. Υπάρχουν, λέτε, κτίρια, υπάρχουν περιοχές όπου μπορεί να γίνει αυτό. Όχι, και στη συγκεκριμένη περιοχή μιλάμε. Δεν μιλάμε για κάπου πολύ μακριά, έτσι. Ναι, υπάρχουν. Αυτό εννοώ και εγώ. Που μπορεί να είναι κάποια συνοικία του Αρκαλοχωρίου, μπορεί να είναι κάποια περιοχή γύρω-γύρω του Αρκαλοχωρίου. Εντάξει, εγώ δεν έγινα κατανοητή. Για το ίδιο πράγμα, ωστόσο, μιλάμε. Ακριβώς, ή κάποιοι εξωτερικοί χώροι που μπορούν υποτυπωδώς κάποιοι κίσκοι να φιλοξενηθούν εκεί για να μπουν μαζεμένα αυτά τα κέντρα. Έτσι. Αυτοί οι χώροι υπάρχουν. Μακάρι, δηλαδή, είτε σε μία περίπτωση είτε στην άλλη. Βέβαια, η πρώτη θεωρώ ότι είναι αρκετά καλύτερη, αλλά πρέπει να διερευνηθεί και αυτό θα το αναλάβουν οι ίδιοι να το κάνουν. Έτσι. Όσο αφορά για τη δεύτερη. Εννοείται οι ίδιοι καταστηματάρχες, οι ίδιοι επιχειρηματίες. Ναι, περιοχής, ναι, ακριβώς. Ναι. Όσο αφορά για τη δεύτερη περίπτωση, θα βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε την κατάσταση, εφόσον δηλαδή αποφασίσουν στο να εγκατασταθούν σε ένα νέο χώρο, σε ένα υπαίθριο χώρο, θα έλεγα, με αυτούς τους έτοιμους οικίσκους. Καλά, δεν νομίζω από τη Δημοτική Αρχή να υπάρχει κανένα πρόβλημα, διότι είναι έτσι ακριβώς. Μα είναι και αντιπρόεδρος ο κύριος, έτσι, ο δήμαρχος, ο κύριος Αμανώλης Φραγκάκης. Είμαστε σε πλήρη επαφή. Ακριβώς. Το θέμα είναι τι θα δεχθεί και τι όχι το αρμόδιο Υπουργείο. Και όταν λέει και ο κύριος Καραγιάννης, δεν ξέρω αν έχετε φτάσει στον κύριο Καραγιάννη, εκτός όπου στείλατε την επιστολή, όταν λέει ότι είμαστε στο πλευρό της περιοχής, αν θα φτάσετε κοντά και σε αυτόν, πόσο εύκολο θα είναι όλο αυτό το πράγμα να αποτυπωθεί στην πράξη, να μην μιλάμε θεωρητικά, αυτό εννοώ. Ναι, έχει τη δυσκολία, το οπωσδήποτε την έχει, αλλά πιστεύω ότι είναι επιβεβλημένο να γίνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα, λοιπόν. Οπότε, εντάξει, ελπίζουμε. Ωραία, σας ευχαριστώ, καλημέρα σας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα.